Ευχαριστούμε για την παρουσία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας και της περιοχής μας. Η συνέλευση αυτή έχει τον εξής σκοπό. Αποφασίστηκε κεντρικά από τη ΣΕΑ να γίνουν πανελλαδικές συγκεντρώσεις και συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Αφού γίνουν αυτές οι συσκέψεις, οι μοσπονδίες προγραμματίζουν μετά θα κάνουμε, αφού τελειώσουν αυτές τις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, θα βάλουμε ένα πρόγραμμα και θα ξαναμαζευτούν πάλι, θα ξαναδώσουν πάλι σε ένα στήμα. Και υπάρχει και πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 24 του Νοέμβρη στην Αθήνα, στις 12 ώρες στην πλατεία Κλαθμόνος. Τώρα το ερώτημα μπαίνει από πολλούς, γιατί οι συνταξιούχοι σε αυτή την ηλικία πάλι ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Είπε και ο συνάδελφος ο Στέλιος. Αυτό το ζούμε κάθε μέρα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στους συνταξιούχους είναι αβάσταχτα. Οι αυξήσεις που πήραμε τις θεωρούμε ότι ήταν κουρουδία. Να πω παράδειγμα το προσωπικό του δικό μου, εγώ πήρα ένα 42 ευρώ την ημέρα αύξηση. Την ημέρα. Την ημέρα, ένα ευρώ την ημέρα. Τώρα μπαίνει το ερώτημα απλά σε όλο τον κόσμο του συνταξίου. Είναι αυτά λεφτά, συνάδελφοι, προς απευθύνουμε συνταξίου που μπορούν οι συνταξίου να λύσουν τα προβλήματα με τόση ακρίβεια να πάρουν πρώτα τα σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να άλλο σκέφτεται να πατήσει μέσα και περνάει και γεμίζει τα ράφια και σκέφτεται αν θα βάλει σακούλα κάτι δεν θα βάλει. Είναι δυνατόν με αυτή την αύξηση να ανταποκριθούμε εμεί στι σύγχρονε ανάγκε σήμερα? Είναι δυνατόν με τα νοσοκομεία που έχουν κλείσει, σχεδόν κλείνουν στα νοσοκομεία και δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχει τίποτα και εξαναγκάζεται άλλο όταν σου λέει μετά από 6 μήνε θα πα στο νοσοκομείο και ξαναγκάζει να πα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και να πληρώσουν οι συνταξιούχοι με αυτή τη σύνταξη με τα 20 και τα 15 και 25 ευρώ την ημέρα.